Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδιάς και τη Δημοτική Αρχή Ηράκλειας με Μήλων της Έριδος, μία εξέδρα εκδηλώσεων. Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάνει λόγο για προσπάθεια αποκλεισμού του Συλλόγου από τον αύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και την απόσυρση της εξέδρας εκδηλώσεων από το Δήμο και καταγγέλουν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κοτούσης, πως κλείδωσε τον αύλιο χώρο του σχολείου χωρίς να δοθεί κλειδί στο Σύλλογο, ενώ δόθηκε κλειδί σε κάτοικο του χωριού, μη εκλεγμένο ως συνεργάτη τους. Τελικά, μετά την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Συλλόγου Αμμουδιάς, δόθηκε κλειδί και σε αυτούς. Εμείς είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ναι. Οι στόχοι μας και οι σκοποί μας είναι άλλοι από αυτούς που θέλει να μας προσάψει η πολιτική ηγεσία της, του Δήμου μας. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς και γιατί. Εγώ είμαι πρόεδρος του Συλλόγου από το 2005, ναι, κοντά 20 χρόνια. Mm-hmm. Ο Σύλλογος λοιπόν άρχισε να επαναλειτουργεί από το 2002 και μετά μέχρι τώρα ανελιπώς. Ναι. Έχουμε συνεργαστεί με πλήθος δημοτικών αρχών, από το Δήμο Σκοτούσης μέχρι το Δήμο Ηράκλειας μέχρι και σήμερα, χωρίς απολύτως ξαφνικά τώρα, με το που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή τα καθήκοντα. Σημειωτένω ότι και έχουμε κάνει και 8 χρόνια με αυτή τη Δημοτική Αρχή ο Σύλλογος. Αυτό θα σας έλεγα. Χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι άλλαξε τώρα λοιπόν, Πρόεδρε μου? Δεν ξέρω τι άλλαξε. Ξαφνικά προσπάθησαν να μας αποκλείσουν από τον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αλλάζοντας κλειδαριά και κλειδώντας το σχολείο. Σημειωτένω εδώ ότι ο Σύλλογος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου, έχει τη χρήση του αυλίου χώρου και του Δημοτικού Σχολείου. Μάλιστα. Όπως όλοι ξέρουμε, τις γιορτές Φιστικιού και τα πανηγύρια κτλ. Ναι. Αφού λοιπόν αντιλήφθηκα αυτή την κατάσταση, γιατί προσπάθησα να μπω μέσα και δεν μπορούσα κτλ., απευθύνθηκα στο Δήμο και μετά από έντονη διαμαρτυρία αναγκάστηκα να μου δώσουν κλειδί. Είχαν δώσει όμως κλειδί το αυλίου χώρο σε κάτοικο της Αμμουδιάς, μη εκλεγμένο. Για να κάνει από τι αυτός ο κάτοικος? Δεν ξέρω. Αυτό το ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει. Εμένα με διέφερε, επειδή είμαστε εθελοντές, επειδή είμαστε σύλλογος και έχουμε τη χρήση αυτών των πραγμάτων, ναι, δηλαδή το σχολείο και το αυλίου χώρου, να μπορούμε όποτε εμείς μπορούμε, ναι, να μπαίνουμε μέσα να κάνουμε κάποιες δουλειές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Δημήτρη Μαριγκό, η εξέδρα είχε κατασκευαστεί με έξοδα δικά τους μαζί με το γυμναστήριο το 2016-17 και προβλεπόταν να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αμμουδιά. Δεν εγκαταστάθηκε όμως ποτέ και παρέμεινε στην αποθήκη του Δήμου για 3 χρόνια. Είχε κατασκευαστεί με ένα πρόγραμμα το 2016-17 περίπου ως μόνιμη εξέδρα της Αμμουδιάς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την περίοδο ήμουν και δημοτικός σύμβουλος, εκτός από πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ναι. Δεν βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό του Δήμου για να τη στήσει την Αμμουδιά. Και είπαμε, εάν θέλετε να τη γυροφέρετε από χωριό σε χωριό για να κάνετε εκδηλώσεις και μπορείτε να το κάνετε, κανένα πρόβλημα. Κάντε το. Σωστά. Ας είναι ολονών. Ναι. Δεν μας χρειάζεται καθημερινός εκεί πέρα. Αλλά επειδή το όμως βαριά κατασκευή και προβλεπόταν ως μόνιμη και, ναι, δύσκολο να αρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο ο τότε Δήμος, που είναι και η σημερινή ίδια Δημοτική Αρχή, την έβαλε στην αποθήκη. Ναι. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, 3-4 χρόνια, άλλαξε η Δημοτική Αρχή και μετά ο εκλεγμένος, ο επόμενος, ο κύριος Κουτσάκης, μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Πρόεδρε, εδώ πέρα υπάρχει μια εξέδρα η οποία ήταν να στηθεί στην Αμμουδιά. Είναι δύσκολο να στηθεί αυτή, είναι βαριά. Δεν μεταφέρεται δηλαδή, είναι βαριά κατασκευή. Δεν μεταφέρεται εύκολα και το προσωπικό μας δεν γνωρίζει. Επιθυμείτε εσείς να στηθείτε την Αμμουδιά? Λέω: Δήμαρχε, επιθυμούμε, στηθείτε μόνοι σας. Ωραία, θα βρούμε εμείς λύση. Παράλληλα, καταγγέλουν πως λείπουν αδικαιολόγητα κομμάτια και υλικά από την εξέδρα, θέτοντας παράλληλα και μία σειρά ερωτημάτων. Οι μέρες μας βοήθησε ένας δικός του άνθρωπος να στήσουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να στηθεί. Ναι. Αλλά είδαμε ότι λείπανε αρκετά πράγματα. Καταρχήν, λείπαν όλες σχεδόν οι βίδες. Μιλάμε για 900 βίδες ανοξείδωτες. Τι λέτε τώρα? Ναι. Τέλος πάντων, τα αγοράσαμε. Έπεφτε Σαββατοκύριακο, τα αγοράσαμε μόνοι μας αυτά. Μετά βρήκαμε ότι λείπανε 6-7 ποδαρικά βάσεις, δηλαδή κομμάτια βάσεων. Τα κατασκευάσαμε και αυτά. Ναι, άμα μιλάτε για βαριά κατασκευή, ήταν καλές οι βάσεις. Μάλλον, επομένως, ναι, κάπου χρησιμοποιήθηκαν. Τα κατασκευάσαμε και αυτά, ναι, χωρίς καμία διαμαρτυρία, τα κατασκευάσαμε. Ωραία. Και στο τέλος βρήκαμε ότι λείπαν 6-7
πλακάτα από πάνω. Τα οποία πλακάτα είναι εκείνες οι... Τα μεγάλα. Τα μεγάλα που μπαίνουν επάνω για να πατάνε πάνω χορευτές, οι βάσεις. Τα οποία κομμάτια ήταν ακριβά γιατί ήταν από κόντρα πλακιά θαλάσσης με αδιάβροχη και αντιολισθητική επένδυση. Ωραία. Τέλος πάντων, απευθυνθήκαμε στον τότε δήμαρχο, ανέλαβε να κάνει αυτός γιατί ήταν μεγάλο το έξοδο γύρω στα 1.500 ευρώ. Πού είναι το πρόβλημά μας σήμερα? Μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. Άρα? Καταρχήν πήραμε τις σκάλες, γιατί κατασκευάσαμε και σκάλα. Υπήρχε μία, κατασκευάσαμε ακόμα μία. Ναι. Τις βάλαμε στο σχολείο για να μην υπάρχει πρόσβαση επάνω. Γιατί στο σχολείο, ο αύριος χώρος στο σχολείο της Αμμουδιάς είναι τεράστιος. Και μαζεύονται καλοκαιρινούς μήνες αρκετά παιδιά. Ναι. Έχει γήπεδο και τα λοιπά. Να μην λοιπόν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και γίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κανένα παιδί επάνω. Δεν μπορούσε να ανέβει κανένα παιδί επάνω, ούτε με πατίνι όπως λένε αυτοί, ούτε με ποδήλατα, ούτε να κάνουν parkour. Είναι, το κάλυμα είναι σε άριστη κατάσταση, αλλιώς έχει καταστραφεί. Ναι. Και ένα λοιπόν πρωινό, χωρίς να μας ειδοποιήσει κανείς, άρχισαν να ξεστήνουν την εξέδρα. Όπα. Για να πάει πού η εξέδρα όμως? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εμάς δεν μας ρώτησε κανένας. Ναι. Είχαν όλοι το τηλέφωνο του Προέδρου ή οποιοδήποτε το σχολείο. Καλά, για δεν ρωτήσατε κι εσείς πού θα πάει η εξέδρα. Εγώ ρώτησα. Και. Εγώ δεν ρώτησα για πού θα πάει. Πήγα εκεί πέρα και ρώτησα γιατί, για ποιο λόγο την ξεστήνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαριά και είναι δύσκολο να στηθεί και να ξαναξεστηθεί σε άλλα χωριά. Αλλά αυτό όμως δεν είναι και αδύνατο. Για έτσι, να πάρετε κάνω, την θέλω. Απάντηση. Η απάντηση ήταν, δεν μπορώ να σας την πω γιατί ήταν λίγο προσβλητική. Και του λέω, δήμαρχε, γιατί παίρνετε? Δεν ξέρω, μου λέει, δεν το γνωρίζω το αντικείμενο. Εμείς που βάλαμε 2.000 ευρώ, εμάς ποιος θα μας αποζημιώσει? Δεν ήταν σωστό να μας ειδοποιούσατε, να μας λέγονται αυτό και ποιος αυτό? Ξέρει, είναι, παιδιά, που... Κανείς δεν μας πήρε τηλέφωνο. Κύριε Μαρίγκο, μου δεν είναι έτσι. Κάτι. Μου είπε ότι ήταν απόφαση του δημάρχου. Ο δήμαρχος, όταν του πήρε τηλέφωνο, έκανε τον ανήξερο. Δεν πάει καλά το θέμα, ναι. Μου απάντησε απαξιωτικά και εγώ, κυρία Μωραΐτη... Απαξιωτικά. Απαξιωτικά, ναι. Να.